Γεια σας από Βελανίδια, Βαλάτης εδώ, Δευτέρα του Πάσχα σήμερα, Χριστός Ανέστη. Αποφάσισα σήμερα να σας δείξω ένα πολύ γνώριμο μέρος στα Βελανίδια. Εντάξει, οι ντόπιοι δεν το συζητάμε, το ξέρουν όλοι, έχουν ανέβει όλοι. Αλλά οι επισκέπτες ερχόμενοι στο χωριό το βλέπουν και αναρωτιούνται πώς θα φτάσουν μέχρι εκεί. Βέβαια, μιλάμε για το εκκλησάκι του Αγίου Ιωάννη που βρίσκεται σκαρφαλωμένο σε μια σπηλιά πάνω από τον οικισμό. Όλοι νομίζουν ότι είναι αρκετά δύσκολο. Εγώ θα τους έλεγα ότι δεν είναι. Φαίνεται, αλλά δεν είναι δύσκολο. Ένα μονοπάτι πολύ βατό, πολύ εύκολο, 5 με 10 λεπτά και ανάλογα την κατάσταση τη φυσική που έχει ο καθένας. Πιστεύω ότι αξίζει. Αξίζει. Δηλαδή, αν η θέα από το χωριό προς το εκκλησάκι είναι πολύ όμορφη, το αντίστροφο είναι ακόμα ομορφότερο. Ακολουθήστε με για να φτάσουμε μέχρι το εκκλησάκι του Αγίου Ιωάννη. Πίσω μου είναι το μονοπατάκι. Έχω ξεκινήσει από το δρόμο το Τσιμεντένιο. Μπορώ να φτάσω με το αυτοκίνητο, είναι 50 μέτρα λίγο πίσω από μένα, και ανεβαίνω προς τα πάνω. Ανεβαίνοντας προς τα πάνω, βλέπω και ένα παγκάκι και η θέα μου πίσω το χωριό και το Μυρτό. Νομίζω ότι είναι ωραίο και μόνο να φτάσει μέχρι εδώ να δεις τη θέα. Σταμάτησα λίγο στη σκιά και πίσω μου μπορείτε να δείτε τη μόνη είσοδο προς το σημείο που πάω και ένα τυχείο. Σύμφωνα με μαρτυρίες, το τυχείο αυτό είναι μεσαιωνικό και χρησιμεύε ως προστασία των κατοίκων, κυρίως από τους πειρατές. Εδώ έβρισκαν καταφύγιο. Ας πάμε λίγο πιο πάνω να δούμε και τον επικίνδυνο βράχο και ότι όντως είναι η μόνη δίωδος προς το εκκλησάκι που πάμε. Πάσα πίσω μου είναι η είσοδος, το τυχείο που σας είπα πιο κάτω. Αν συνεχίσω, περνάω μέσα, δεν υπάρχει κάποια πόρτα αυτή τη στιγμή, προφανώς. Είναι ερείπια ό,τι έχει απομείνει. Μπορούμε να δούμε και πίσω μου πάλι το χωριό. Στα 5 μέτρα από το σημείο που βρίσκομαι αυτή τη στιγμή είναι και το παγκάκι, το δεύτερο παγκάκι που συναντούμε. Είναι ακριβώς εδώ και πάλι μπορούμε να δούμε τη θέα από εδώ πάνω. Λοιπόν, είμαι αρκετά ψηλά, είμαι σχεδόν στο ύψος της εκκλησίας, του ναού. Πίσω μου, πάνω από το κεφάλι μου, μπορείτε να διακρίνετε μια κατασκευή. Αυτή η κατασκευή χρησιμεύε ως σκοπιά. Θεωρώ ότι ήταν η τελευταία γραμμή άμυνας. Αν κατάφερνε κάποιος να περάσει από το τυχείο που βρήκαμε πιο κάτω. Είναι πολύ λίγα μέτρα από την είσοδο του ναού, όπου έβρισκαν καταφύγιο οι ντόπιοι. Ας συνεχίσουμε λίγο πιο πάνω, για να μπούμε στο προάβλιο του ναού. Έφτασα στο τελικό προορισμό. Βρίσκομαι έξω από την αυλόπορτα, από τη σιδερένια πόρτα που με χωρίζει από το ναό. Είμαι στο τελευταίο υψομετρικά σημείο που μπορώ να ανέβω. Πίσω μου είναι η σιδερόπορτα και ο ναός. Αν γυρίσω λίγο, θα δείτε πάλι τη θέα προς το χωριό. Μπορείτε να δείτε το βράχο πίσω μου και προς τα πάνω, πάνω από την εκκλησία. Βλέπετε, μπορείτε να καταλάβετε που βρίσκομαι. Λοιπόν, έχω προχωρήσει, είμαι στο κάτω μέρος του προαυλίου. Το πρώτο πράγμα που θα συναντήσω είναι αυτή η μικρή πορτούλα δίπλα μου. Αυτή η πορτούλα είναι ένα μικρό κελάκι που έμενε λογικά ο μοναχός σε αυτό το σημείο. Είναι φυσική σπηλιά, δεν πάει αρκετά μέσα. Είναι κλειδωμένο αυτή τη στιγμή, δεν μπορούμε να το δούμε. Θα περάσω λίγο την κάμερα να δω τι μπορώ να καταφέρω να σας δείξω παραπάνω. Αν φτάσετε εδώ, σίγουρα μπορείτε να δείτε με τα μάτια σας λίγο πιο μέσα. Θα το δούμε σε λίγο. Λοιπόν, έχω προχωρήσει λίγο πιο μέσα. Βλέπω τα σκαλάκια που θα με οδηγήσουν στο τελευταίο σκαλοπάτι, στο τελευταίο επίπεδο, στο προάβλιο του ναού. Ανεβαίνω προς τα πάνω.
Και τώρα βρίσκομαι στο τελικό σημείο, στον προορισμό μου. Είμαι στο προάβλιο του ναού. Πίσω μου εδώ θα δείτε την υδατοδεξαμενή, η οποία μαζεύει νερό από πάνω. Βλέπετε ότι ακριβώς από πάνω μου είναι ο βράχος, βρίσκομαι μέσα στη σπηλιά. Και ακριβώς εδώ είναι και η είσοδος του ναού. Πάμε λίγο προς τα μέσα να δούμε και τον ναό. Ο ναός είναι αφιερωμένος στον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο. Λοιπόν, βρίσκομαι μέσα στον ναό. Ένα όμορφο γραφικό εκκλησάκι. Από το παράθυρο βέβαια έχουμε και εδώ μια θέα του χωριού. Είναι σαν πολεμίστρα το σημείο αυτό. Μπορείτε να δείτε πώς είναι η σπηλιά από πάνω, ο ναός, μπροστά μου ακριβώς η καγκελόπορτα που μπήκαμε και προς τα κάτω το μονοπάτι και βέβαια το χωριό. Είμαι λίγο κολλημένος, με συγχωρείτε. Αλλά νομίζω ότι είναι από τα μορφότερα χωριά της Λακωνίας, της Πελοποννήσου και της Ελλάδας ενδεχομένως. Η σημερινή περιήγηση στα Βελανίδια τελειώνει σε αυτό το σημείο. Ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας αρέσουν παρόλα αυτά τα βιντεάκια μου, γραφτείτε στο κανάλι μου στο YouTube, πατήστε like, γράψτε ένα σχόλιο αν θέλετε να μου πείτε κάτι. Επίσης μπορείτε να εγγραφείτε και στα υπόλοιπα social media μου, στο Facebook, σελίδα μου δηλαδή στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Θα δείτε αρκετά βιντεάκια. Κάποιες φορές μπορεί η θεματολογία να είναι η ίδια, αλλά τα βιντεάκια στα διαφορετικά social να έχουν κάποιες μικρές πινελιές διαφορετικές. Οπότε μπορείτε να δείτε και περισσότερες λεπτομέρειες κάπου αλλού, σε κάποιο άλλο βιντεάκι. Ως το επόμενο επεισόδιο, ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθήσατε.